πρόκριση του Πετρούνια, την πρόκριση, το χάνκινο μετάλλιο του Ταταλίδη σε αρχή εγάπου, να έκλεινε αυτό το παγκόσμιο κύκλο με ένα μετάλλιο για την Κύπρο, θα ήταν ένα πολύ καλό τέλο. Προσγείωση, αλλά αυτή τη φορά τα πράγματα πήγαν καλά για τον Κύπριο πρωταθλητή. Δεν είχε τα προβλήματα του πλάγιου ύπου χθες και βέβαια φιλοδοξεί να ανέβει στον Βάπρο. Χαμογελαστός, ανακουφισμένος. Στον πλάγιο ύπου έχει την καλύτερη επίδοση στον προκριματικό και όμως έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά στο τελικό. Και σε αυτό το τελικό εδώ στο μονόζυγο μπήκε με την καλύτερη επίδοση του προκριματικού. Είχε το άγχος, μήπως και πάλι. Στο τελικό παθή ζημιά, το πρόγραμμα όμως του βγήκε και ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί πιο ψηλά από τον Μιράκ Καρύμι. Ο Γεωργίου που θα ήθελε ένα σκορ πάνω από το 14.5. Δυσκολίες 5,8, είχε 8,466 στο προκριματικό. Εδώ τα έχει πάει καλύτερα. Αν δεν είχε και αυτό το μικρό βηματάκι στην προσγείωση, θα περιμέναμε ένα πολύ υψηλό σκορ. Και τώρα, με πολύ καλές πιθανότητες, αλλά γι' αυτό φάνηκε η έκπραση. 14,466, πήγαν όπως θα ήθελε. Στο μονόζυγο όμως όλα εξελίχθηκαν καλά, αφήνοντας τη δεύτερη θέση τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Αρτούρ Μαριάνο. Χάρκινο μετάλλιο για τον Μιλάν Καρύμι. Ο Καρύμι ήταν παρόν και στο τελικό των ασκήσεων εδάφους και στο πλάγιο ύπο και στο άλμα και στους παράλληλους ζυγούς και στο μονόζυγο εν τέλει με την τελευταία ευκαιρία. Παίρνει το μετάλλιο εδώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Στουτγκάρδης. Είναι δεύτερος και εδώ πολύ μεγάλος νικητής, ο Μάριος Γεωργίου με 14.466, ο μεγάλος νικητής στο μονόζυγο, μία ακόμα μεγάλη στιγμή στην πλούσια καριέρα του Μάριου. Το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο στην Τόχα, στο μονόζυγο για τον Κύπριο πρωταθλητή. Τι καλύτερο φινάλε σε αυτή τη διοργάνωση για τα ελληνικά χρώματα μετά και την τριαμυθική πρόκριση του Λευτέρη Πετρούνια στους Κρίκους.